Τώρα, μοναδικές εικόνες από το ζευγάρωμα της χελώνας Καρέτα-Καρέτα κατέγραψε η κάμερα του Αλφα στο θαλάσσιο πάρκο της Ακίνθου. Τέλειο, απίστευτο. Γι' αυτό, σας το λέω, δεν σηκώσατε. Είναι κανείς αυτό. Είναι από τις σπάνιες στιγμές που ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει το ζευγάρωμα της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης με την κάμερα του Αλφα κατέγραψε τις μοναδικές αυτές εικόνες, κάνοντας ένα συναρπαστικό περίπλου στο θαλάσσιο πάρκο της Ακίνθου. Όπως βλέπετε, σήμερα είμαστε τυχεροί. Συναντήσαμε δύο χελώνες Καρέτα-Καρέτα. Είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο να το δείτε, αλλά μία και είμαστε τυχεροί, καλό είναι να το απολαύσουμε. Ζευγαρώνουν δηλαδή αυτή την ώρα χελώνες? Ναι. Έχουν την ηρεμία τους, απολαμβάνουν τα καθαρά νερά μας. Η περίοδος οδοκίας πότε είναι? Ιούλιο και Αύγουστο. Κύριο μέλημα των εργαζομένων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ακίνθου είναι η αρμονική συμβίωση των τουριστών με τις χελώνες Καρέτα-Καρέτα, ώστε να εποάζονται με ασφάλεια τα αυγά στις παραλίες οδοκίας, όπως είναι και η παραλία στο Μαραθωνήσι. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να οριοθετήσουμε την παραλία, δηλαδή ο κόσμος να βρίσκεται στο μπροστινό κομμάτι της παραλίας, κοντά στη θάλασσα, εκεί που δεν υπάρχουν οι φωλιές, και στο πίσω μέρος της παραλίας που βρίσκονται οι φωλιές, να μην πατάει κανένας. Η παραλία Ναυάγιο χωρίς τουρίστες αυτή την περίοδο είναι μαγευτική. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε το τσιγαράδικο Παναγιώτης που προσάραξε σε αυτό εδώ το σημείο τη δεκαετία του 80. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων θα εκπονήσει σχέδιο για τη συντήρησή του, καθώς το αλάτι της θάλασσας αλλά και πολλοί τουρίστες έχουν φθείρει το γερασμένο σκαρί. Έρχουν εδώ δυστυχώς ανεξέλεγκτα και παίρνουν και κομμάτια. Έχει παρατηρηθεί ακόμα και αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα σταματήσει, θα φυλαχτεί, και το χώρος ολόκληρος και θα μπορέσει να υπάρξει μία μελέτη έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί αυτό το σκαρί να διασωθεί ό,τι έχει διασωθεί μέχρι τώρα και να μην έχει περισσότερες απώλειες στο μέλλον. Όλος ο κόσμος που έρχεται στη Ζάκυνθο και μπορεί να είναι και πάνω από 200.000 επισκέφτεται την παραλία αυτή. Ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της ανεξάντλητης Ζακύνθου είναι και οι γαλάζιες σπηλιές, τις οποίες προτιμούν και οι φώκες μονάχους για την αναπαραγωγή τους. Βλέπουμε τις γαλάζιες σπηλιές. Έχουν πάρει το όνομά τους από τους χρωματισμούς του νερού μέσα στις σπηλιές. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα βαθύ γαλάζιο. Mm-hmm. Είναι ένα από τα αξιοθέατα που επιλέγουν οι ξένοι να έρθουν να επισκεφτούν, έτσι? Από τα πιο διάσημα αξιοθέατα, φυσικά αξιοθέατα του νησιού. Πολλές τέτοιες σπηλιές έχει, απλά θέλει υπομονή και για το κατάλληλο καιρό για να μπορείτε να τα δείτε.